ένας πολύπειρος εικαστικός, ο Νικόλας Κυριάκου, παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη μια εντυπωσιακή σειρά έργων του. Διαφόρων διαστάσεων που έχουν σαν περιεχόμενο τον άνθρωπο και τη φύση. Αυτό είναι το περιεχόμενο, γιατί το θέμα είναι το πώς εκφράζουμε το περιεχόμενο. Δηλαδή, τι θέλουμε να περάσουμε, τι μηνύματα μέσα από αυτό το περιεχόμενο. Είμαι ένα άτομο που ζει στο χωριό, του αρέσει η φύση, που του αρέσει, το ενδιαφέρεται για την πολιτική, για τη σχέση των ανθρώπων, για τη φιλοσοφία, για το μεγάλωμα των κλιμάτων, για πολλά πράγματα που έχουν σχέση με τη δημιουργία. Και αυτά εκφράζω μέσα στους πίνακές μου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Νομίζω πως είναι μια σημαντική έκθεση. Εκείνο που τον χαρακτηρίζει και νομίζω πως είναι το βασικό του, ότι υπήρξε ένας καλλιτέχνης ανενδιάμεσα, ανάμεσα στην αφαίρεση και στην τη φιγούρα, την παραστατική ζωγραφική. Και προσπάθησε να βρει ένα ενδιάμεσο δρόμο, που νομίζω πως αυτό είναι από τους, στην Ελλάδα από τους λίγους. Κάπου αυτά τα οποία παρουσιάζει έχουν μια ένταση σε παβολάς ιδεών, στις μορφές, και από την άλλη πλευρά τα ίδια τα εξαφανίζει μέσα από τις πινελιές του χρώματος. Το βλέπω τα έργα του από εδώ και σκέπτομαι αυτό το πράγμα, ότι κατάφερε με το χρώμα να εξαφανίσει τη μορφή, αλλά να αφήνει να αναδύεται από μέσα. Και αυτή η ανάδυση είναι το τυπικό του χαρακτηριστικό, ο πλευράς σκιάς, χρώματος και σχεδίου. Με μεγάλη χαρά τον Νικόλα Κυριάκου στην Γκαλερί Μηρό, σε μια αίθουσα γεμάτη με κόσμο. Είναι μια έκθεση που ο αριθμός των έργων είναι πάρα πολύ μεγάλος και έχει μια μουσιακή παρουσία αυτή τη στιγμή στην Γκαλερί. Ο Νικόλας Κυριάκου γεννήθηκε στη Νέα Ποτίδα Χαλκιδικής και σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Ρώμης. Έχει πραγματοποιήσει 30 ατομικές εκθέσεις, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 100 ομαδικές συλλογές σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική. Τα υλικά με τα οποία δουλεύω είναι ακριλικά. Είναι υδατοδιαλυτά και έχουν μια τεχνική η οποία βολεύει πάρα πολύ το δικό μου τρόπο έκφρασης, ο οποίος απαιτεί γρήγορο στέγνωμα, διαφάνειες, καλλιτικότητα, για να εκφράσω όσο καλύτερα γίνεται τα συναισθήματα ή τον τρόπο σκέψης μου. Επίσης υπάρχει ένα άλλο γεγονός, ότι το σχέδιο το έχει μετατρέψει σε όγκους και τα έργα του είναι όγκιο επάνω σε όγκους, δηλαδή τίζει. Και γι' αυτό και χτίζει κάθετα και οριζόντια. Και νομίζω πως αυτό επίσης είναι ένα δεύτερο χαρακτηριστικό. Η έκθεση φιλοξενείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στη Μηρό Gallery έως στις 16 Νοεμβρίου.